Είναι φωνικές παγίδες που κάθε χρόνο αφανίζουν καρχαρίες, δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες χελώνες. Είναι τα δίχτυα φαντάσματα, όπως αποκαλούνται, αυτά που χάνονται και καταλείπονται από τα ελευτικά σκάφη για να συνεχίσουν όμως επί σειρά ετών να παγιδεύουν ψάρια. Εκτιμάται ότι 640.000 τόνοι δίχτυα φαντάσματα βρίσκονται στις θάλασσες, αντιστοιχούν περίπου στο 10% των πλαστικών απορριμμάτων που μολύνουν τους ωκεανούς. Την Παρασκευή 8 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών, οι Healthy Seas μαζί με τους ζήτες του Κουστό θα ανασύρουν δίχτυα φαντάσματα από το βυθό της Σαντορίνης. Τα δίχτυα θα μετατραπούν σε νήμα και μετά θα γίνουν μαγιό και αθλητικά είδη. Η δράση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θήρας και του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, ενώ οι δίτες του Ghost Fishing υποστηρίζονται από το Κέντρο Καταδύσεων Ατλαντής. Στη διάρκεια της κατάδυσης, ο Πιέρ-Ιβ Κουστό, φορώντας ειδικό εξοπλισμό, θα μεταδώσει live μέσω Facebook την προσπάθεια που γίνεται για να προστατευτεί το οικοσύστημα της Σαντορίνης.